Ο νόμος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος ισχύει από το 2014, καθιστά υποχρεωτική την τοποθέτηση μικροτσιπ σε όλα τα κατοικίδια ζώα. Πολλοί ιδιοκτήτες ζώων όμως εξακολουθούν να αμελούν την τοποθέτησή του ή να αρνούνται να βάλουν τσιπάκι. Αυτό όμως μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για το ζώο, καθώς αν χαθεί, υπάρχει κίνδυνος να μην βρεθεί ή να καταλήξει ως αδέσποτο ζώο. Για τον λόγο αυτό, σε αρκετούς δήμους ξεκινούν οι έλεγχοι για τα δεσποζόμενα ζώα. Τον έλεγχο αυτό ξεκινά άμεσα και ο Δήμος Σερών, που όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας και Κοινοκομείου του Δήμου Σερών, Χρήστος Γρηγοριάδης, το πρόβλημα δημιουργείται από ορισμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι αφήνουν τα ζώα στο δρόμο και οι ελεγχοί έχουν ως στόχο να περιορίσουν τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες δυστυχώς πολλές φορές έχουν και δυσάρεστες συνέπειες. Έχει τώρα λίγο καιρό που ξεκινήσαμε μία δράση η οποία αφορά στο να μαζέψουμε όλα τα αδέσποτα που υπάρχουν, όχι βέβαια όλα μαζί, έτσι, και να τα στηρώσουμε και με σκοπό πάλι την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό ξεκίνησε και πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε έτσι ώστε να μειωθούν πάρα πολύ οι γένες και τα αδέσποτα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα δεσποζόμενα ζώα. Επειδή το πρόβλημα με τα αδέσποτα δημιουργείται από τα δεσποζόμενα, είναι καιρός πια να γίνουν και οι έλεγχοι και είναι καιρός και οι συμπολίτες μας, αυτοί οι οποίοι έχουν τα δεσποζόμενα τα σκυλιά, να ξέρουν τις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, έχουμε σκοπό να βγούμε με κλιμάκιο το οποίο θα αποτελείται από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, από τον υπάλληλο της περισυλλογής, τον κτηνίατρο, υπηρεσιακούς παράγοντες και αστυνομία, και θα κάνουμε έλεγχο σε όλα τα σκυλιά τα οποία έχει ο συμπολίτης μας με το λουράκι και περπατάει στον δρόμο. Έτσι, σε πρώτη φάση μέσα στην πόλη. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον κτηνίατρο Στάθη Σημεωνίδη στην Καβάλα, φαίνεται πως οι έλεγχοι στα δεσποζόμενα ζώα έχουν σταματήσει κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Δεν υπάρχει το προσωπικό στη Δημοτική Αστυνομία. Μάλιστα. Γενικά υπήρχε, ας πούμε, κάποιο διάστημα. Κάποιο διάστημα υπήρχε. Γιατί νομίζω είχε πει λίγο περισσότερο προσωπικό, αλλά τώρα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα και δυστυχώς δεν γίνεται. Γενικά θα πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι υποχρέωση των Δήμων από τον νόμο. Τώρα ο Δήμος Σερών μέχρι τώρα έλεγε ευθανασία στα αδέσποτα. Δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει. Ο νόμος προβλέπει ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει βιβλιάριο υγείας, ηλεκτρονική ταυτότητα, το ταπελάκι για τον αντιληστικό εμβολιασμό. Ναι, γιατί να μην το εφαρμόσει. Είναι κάτι εύκολο γενικά να εισάγεται στο ζώο. Δεν είναι τίποτα. Δεν επηρεάζει την υγεία του ζώου. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι μια διαδικασία γρήγορη. Και καταχωρείται το τσιπάκι πλέον στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ουσιαστικά, όποιος δεν το κάνει αυτό, θεωρείται παράνομος, έτσι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά δεν υπάρχει ο μηχανισμός ελέγχου του συγκεκριμένου πράγματος. Το είπαμε. Ο Δήμος Καβάλας, όταν ξεκίνησε να βάζει τα τσιπάκια στα αδέσποτα, είχε πει ότι θα γίνουν έλεγχοι. Ξεκίνησαν αυτοί οι έλεγχοι, όμως ο μηχανισμός δεν στηρίχθηκε πολύ καλά. Οπότε έμεινε πάλι μισό το πράγμα.